Ας της εφημερίδας ο Φιλελεύθερος και της πολύ καλής και αγαπητής συναδέλφου της Νατάσας της Χριστοφόρου, μας οδήγησε και εμάς στο Λιοπέτρη σήμερα. Εκεί είναι η Αλεξάνδρα μας, γιατί θα πάμε να δούμε ένα διαφορετικό σχολείο, στο οποίο σχολείο οι άνθρωποι περνούν όμορφα. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο εγώ, θέλω να πω ξανά ευχαριστώ στην Νατάσα που μας έδωσε αυτή την υπέροχη ιδέα και πάμε να της βάλουμε και εικόνα και ήχο. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου, κυρίες και κύριοι. Είμαι πραγματικά στο πιο υπέροχο σχολείο που έχω έρθει μέχρι στιγμής στη ζωή μου. Είναι ένα σχολείο το οποίο από ό,τι μπορείτε να δείτε και με τη βοήθεια και του φίλου μας να κάνει έτσι έναν γύρο της κάμερας, οι μαθητές μας είναι πολύ ξεχωριστοί, έτσι, πολύ όμορφοι και με πολύ μεγάλη διάθεση. Έρχονται κάθε πρωί στα θρανία τους, επέστρεψαν πίσω στα θρανία μετά από πάρα πολλά χρόνια και καθημερινά κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες εδώ με τις κοινωνικές λειτουργούς και τους εκπαιδευτές τους. Παρακολουθούν κάθε μέρα πάρα πολλά διαφορετικά μαθήματα. Πάμε έτσι όμως, Κατερίνα μου, να τους γνωρίσουμε λίγο. Η τάξη εδώ, από ό,τι βλέπεις, έχω πάρει και τα δώρα μου πρωί-πρωί. Εδώ η κυρία Παρασκευού μας μου έκανε έτσι έναν κέντημα για το φλιντζάνι μου. Ο κύριος Παντελής μας πίσω μου έδωσε το βιβλίο του, το οποίο γράφει ποιήματα. Κυρία Παρασκευού μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κέντημα. Τίποτε, σκορή. Κάνετε το έτσι, εν το χόμπι σας το κέντημα. Ναι. Αρέσκει σας το σχολείο? Αρέσκει μα, για να αρκούμαστε, αρέσκει μας. Πώς περνάτε τη μέρα σας? Πολλά ωραία. Εδώ έχουμε ακόμα μια κυρία Παρασκευού. Γενικά η τάξη, Κατερίνα μου, είναι μόνο Παρασκευή. Αυτό έχω να πω. Μόνο μια κυρία Λουκία έχουμε με άλλο όνομα. Κυρία Παρασκευού, εσείς είστε η τραγουδίστρια. Ας πω κανένα. Να με μας πείτε. Στο πα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβεί. Κι ο καλός καμνεί φουρτούνα και σε πάρει και χαθεί. Είδες, Κατερίνα μου, έχουμε μόνο ταλέντα σε αυτήν την τάξη. Εδώ έχουμε και την άλλη κυρία Παρασκευού μας, η οποία, Κατερίνα μου, σε παρακαλώ, λέει πάρα πολύ ωραία τσατιστά. Πάρα πολύ ωραία τσατιστά. Κυρία Παρασκευού, πέτε μου το τσατιστό που μου είπετε πρώτον πριν. Το τσατιστό με το καλημέρα. Ένα έτσι αφιερώμα. Να θυμηθείτε. Να δώσουμε έτσι λίγο χρόνο, Κατερίνα μου, στην κυρία Παρασκευού μας να θυμηθεί το τσατιστό της. Έχουμε εδώ και την κυρία Λουκία μας. Κυρία Λουκία μου, αρέσκει σας το σχολείο? Πάρα πολύ. Έρχεστε καθημερινά? Τώρα έρχομαι καθημερινά. Τι και δραστηριότητες κάνετε? Από όλες, και ραπτικές και χειροτεχνία και μουσική, γυμναστική. Ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής της τάξης? Έχει καλούς. Ο καλύτερος ποιος είναι όμως, εκτός που σας? Ναι, τι βάζεις στους ανθρώπους, βρε Αλεξάνδρα, τι βάζεις στους ανθρώπους να σου πούν? Θα φύγεις από την τάξη και θα έχουμε τσακωμούς τώρα στο διάλειμμα. Να σου πω, έχουμε τις κυρίες εκεί, είναι εκπαιδευτικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τους ανθρώπους, δηλαδή φεύγουν από το σπίτι τους, πάνε ακριβώς εκεί, για πόση ώρα είναι, αν είναι για όλο τον κόσμο, ποιος μπορεί να πάει. Έχω εδώ την κυρία Ραφαηλία Σταύρου, mm-hmm, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός εδώ στο κέντρο, και την κυρία Νάντρη Νικολάου, η οποία είναι η διευθύντρια του κέντρου. Θα μας πούνε έτσι λίγο μία-δύο κουβέντες για το έργο τους, το τι κάνουν καθημερινά εδώ οι μαθητές μας. Εμείς εδώ είμαστε ένα περιφερειακό πρόγραμμα για την επαρχία Αναμοχώστου, όπου καθημερινά το πρωί πάει το λεωφορείο μας να πάρει τους μαθητές, όπως είπετε, να τους φέρει στο σχολείο, και ξεκινούν οι δραστηριότητες της ημέρας, οι οποίες περιλαμβάνουν νοητική ενδυνάμωση, γυμναστική,
χειροτεχνίες. Χειροτεχνίες, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τις γνωστικές μας λειτουργικότητες σε λειτουργία και να προσφέρουμε την ευχαρίστηση, τη χαρά, το χαμόγελο και την αγάπη στα άτομα τρίτης ηλικίας. Κυρία Άντρη, μου είπατε ότι εδώ έχουν γίνει όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Έρχονται κάθε μέρα με χαρά, με χαμόγελο και περνάνε όλη τους σχεδόν τη μέρα εδώ. Ναι, ο στόχος μας είναι να περάσουμε καλά και με την καλή διάθεση και την ομαδικότητα να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε και λίγο κάποιους τομείς που ίσως, κάποιες δεξιότητες που ίσως λόγω του γύροντος ξεκίνησαν να θύρονται. Κατερίνα μου, όμως πριν κλείσουμε, θέλω να πάμε έτσι για μια βόλτα στον κύριο Παντελή μας, ο οποίος, Κατερίνα μου, έχω να σου πω ότι είναι ποιητής και είναι και πολυβραβευμένος. Είναι εξαιρετικός, μου έχει δώσει και το βιβλίο του που έγραψε πρόσφατα, κύριε Παντελή μου, εδώ με τη γυναίκα σας έρχεστε κάθε μέρα. Μου είπαν ότι ήταν και μία από δική σας ιδέα. Είσαστε μέρος της δημιουργίας αυτού του κέντρου εδώ. Ήμουν ο εισηγητής της δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου το 1997. Όμως την εισήγηση μου δεν μπόρεσα να την περάσω την τότε εποχή, διότι κατά τη γνώμη των κατοίκων εδώ, διότι εγώ δεν ήμουν κάτοικος, εγώ ήμουν στο εξωτερικό, η οικογένεια κρατούσε καλά ακόμα. Και έτσι ένας ηλικιωμένος μπορούσε να απολαύσει τη ζωή του μεταξύ των παιδιών του. Εγώ τα πράγματα τα γνώριζα διαφορετικά από την Αγγλία. Δεν ευχόμουν να έρθουν και στην Κύπρο, αλλά ήρθαν το χειρότερα, δυστυχώς. Όμως, χαίρομαι που αυτή η ιδέα έγινε πραγματικότητα τώρα και λειτουργεί αυτό το κέντρο. Βρέθηκαν άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι που μπορούσαν να δουν λίγο μακριά και το κέντρο προσφέρει στους ηλικιωμένους που νομίζουν ότι το έχουν ανάγκη μια αγκαλιά ζεστασιάς, εκτίμησης και αγάπης. Ακριβώς, Κατερίνα. Χαιρόμαστε που τα καταφέρνουμε μέχρι τώρα, διότι ίσως να είναι και το μόνο που υπάρχει εδώ, τουλάχιστον στην επαρχία Ναμοχώστου του, που ξέρω, ίσως να είναι το μοναδικό που υπάρχει και λειτουργεί. Κυρία Παρασκευή μου, πείτε μας εσείς μια καλημέρα. Αρέσκει σας το σχολείο, πώς αισθάνεστε? Καλώς ορίσετε. Περνούμε πολλά ωραία εδώ. Κάθε μέρα ερχόμαστε. Είναι μια χαρά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μάθημα? Το αγαπημένο μας μάθημα? Παίζουμε τόμπουλα. Αυτό το μάθημα μου άρεσε και εμένα στο σχολείο. Λοιπόν, ακούμε στον κόσμο που επιθυμεί να ενταχθεί στο κέντρο μας. Εμείς είμαστε το κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Αγκαλιάζω του Σκέλιο Πετριού, το οποίο ευχαριστούμε πολύ. Και μπορεί να μας βρουν πληροφορίες από εμάς στο Facebook, στη σελίδα μας Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Σκέλιο Πετρίου, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 9638 1615. Είμαστε στη διάθεση του κόσμου για ό,τι πληροφορία αν θέλει να μας πάρει τηλέφωνο. Τέλεια. Και να του τη δώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όπως Αλεξάνδρα. Όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά. Ναι. Να επαναλάβω λίγο το τηλέφωνο. Να είστε καλά, είμαι σίγουρη ότι θα περάσεις ακόμα πιο καλά όταν θα σβήσει η κάμερα, εννοείται. Την αγάπη μας σε όλους, να ευχηθούμε. 9638 1615, κυρίες και κύριοι, για περισσότερες πληροφορίες. Να είστε καλά, Αλεξάνδρα μου. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ.